centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, καλά, δόξα τω Θεώ. Το Μανιάκι σήμερα θα είναι, και από χθες δηλαδή, αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο και για κάποια ακόμη θέματα, όπως είναι ο Σταυρός, και θα ήθελα και ένα σχόλιο και γι' αυτό. Αλλά πριν από όλα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αναφέραμε προχθές στην εκπομπή μας. Έχει παρατηρηθεί ένα περίεργο φαινόμενο στην περιοχή σας, που νομίζω δεν το έχω ξανασυναντήσει κάπου αλλού. Κάποιοι άγνωστοι, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιες υποψίες, κλέβουν τις ρόδες από τα καινούργια, από τους καινούργιους κάδους που τοποθετήθηκαν εκεί από τη Δημοτική Αρχή. Και απορούμε πραγματικά γιατί τις χρειάζονται αυτές κάποιοι τις ρόδες, γιατί δηλαδή πάνε σε αυτήν την δολιοφθορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την καθαριότητα της περιοχής σας φυσικά, έτσι. Κύριε Νατσούλη, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ένα περίεργο φαινόμενο. Πολύ περίεργο. Θα ήθελα να το πω. Ναι. Πολύ περίεργο. Δηλαδή, ένα χρόνο τώρα που, από τη στιγμή που αναλάβαμε, υπήρξαν διάφορα θέματα στον τομέα της καθαριότητας με τους χωριανούς. Πολλά σκουπίδια στα πάρκα, στις παιδικές χαρές. Η υπηρεσία καθαριότητας ήταν ενήμερη, ήταν κάθε μέρα στις επάλξεις, να το πω. Μας βοήθησε και ο κύριος Λιάμης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, καθώς και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας. Το πρωί εργαζόταν σκληρά, καθάριζαν τα πάρκα, τους κάδους, τα πάντα, και το βράδυ πάλι τα βρίσκαμε γεμάτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, να προκαλέσει το κακό στο περιβάλλον. Στην εικόνα του χωριού είναι μια εικόνα που δεν μας αντιπροσωπεύει. Είναι ένα μέρος χωριανών, μικρό θέλω να πιστεύω, που το κάνει αυτό. Και όμως προχθές πέσαμε από τα σύννεφα με τις εικόνες που αντικρίσαμε, με τους καινούργιους κάδους που ο Δήμος εξόδεψε αρκετά χρήματα για να τους προμηθευτεί, και να λείπουν οι ρόδες, να λείπουν χρήσιμα υλικά από το κάδο. Δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα, η αλήθεια είναι, και δεν θέλουμε να ρίξουμε και ευθύνες ποιος μπορεί να έχει πάρει τις ρόδες. Είναι πολλές οι εικόνες που έχουμε, οι πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε κάτι επίσημο, να δούμε κάτι με τα μάτια μας. Τι θα κάνετε για αυτό το θέμα, κύριε Πανταζή, τώρα? Δηλαδή, λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ περίεργο θέμα. Τι να πω. Είναι πολύ περίεργο, η αλήθεια είναι. Αλλά λέτε ότι είναι διαχρονικά, δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ότι κάποιοι μάλλον μόνιμα θέλουν να κάνουν κάποιες ζημίες εκεί. Έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και δεν τους έχετε βρει τόσο, άμα είναι τόσο καιρός επίσης. Δεν τους έχετε εντοπίσει. Δεν έχουν εντοπιστεί. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, συνήθως πρέπει να γίνονται τις βραδινές κυρίως ώρες. Καλά, πώς τις βγάζουν τις ρόδες? Ξυπνάμε το πρωί και βρίσκουμε αυτά που έχουν κάνει. Πώς τις βγάζουν? Δηλαδή, από ό,τι είδα και από τον κάδογο των απορριμμάτων που έχουν αφαιρεθεί οι ρόδες, θέλει δουλειά, θέλει ώρα να γίνει. Με αυτό λέω, δηλαδή, πώς τις βγάζουν αυτές τις ρόδες? Δηλαδή, ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, τι να πω. Και για ποιο λόγο να τις πάρουν, για πού να τις χρησιμοποιήσουν? Αυτό είναι το δεύτερο μετά. Πού να τις πάω τις ρόδες αυτές? Καλά τις πήρα, τι τις κάνω? Έτσι. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι απλά και μόνο για να κάνουν μια ζημιά, ή πιστεύετε ότι όντως κάπου τις χρησιμοποιούν, κάπου τις χρειάζονται? Μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες κάποιοι κάτοικοι ότι ενδεχομένως τις παίρνουν κάποιοι Ρωμά, ενδεχομένως τις παίρνουν Σύριοι μετανάστες που τις χρησιμοποιούν, μου είπανε, σε καροτσάκια που μεταφέρουν με τα ποδήλατα. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες χωρίς να δω κάτι με τα μάτια μου, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, μάλιστα. Τώρα, εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι, σκοπεύετε κάποιοι να ζητήσετε τη συνδρομή της αστυνομίας, ίσως να σας βοηθήσει σίγουρα, αυτό το θέμα? Σίγουρα, ναι. Κάποιες πυροβολίες τη νύχτα στο Μανιάκι. Έτσι ακριβώς, κύριε Νατσούλη. Θα μιλήσουμε. Το Μανιάκι δεν είναι καμιά απόκριφη περιοχή. Το Μανιάκι είναι μια πάρα πολύ δυναμική και πρώτης γραμμής περιοχή, τι να πούμε. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα μετά την τοπική κοινότητα Καστοριάς. Ναι. Θα ζητήσουμε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έχουμε έρθει σε ραντεβού εγώ προσωπικά με τον κύριο Λιάμη, τον αντιδήμαρχο, ούτως ώστε να βρούμε κάποια
κάποια κοινή γραμμή να βρούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Και από ό,τι μου είπε και ο αντιδήμαρχος, στην τελική, χωρίς βεβαίως να το θέλουμε, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, θα ρίξουμε και κάποια πρόστιμα όσον αφορά την καθαριότητα. Οπότε... είναι κακό αυτό που ακούγεται, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορούμε, είμαστε σαν το γεφύρι της Σάρντας, το οποίο το φτιάχνουμε το βράδυ. Το βράδυ χαλάει, μάλιστα. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε την καλή εικόνα όλου του χωριού, όλη της δημοτικής αρχής, όσον αφορά και στον τομέα της καθαριότητας, δεν μπορούμε να το χαλάσουμε. Δεν μας αρμόζει αυτή η εικόνα. Άρα λοιπόν είστε αποφασισμένοι να συλλάβετε αυτούς τους... τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε το βήμα παραπέρα. Θα πάτε το βήμα παραπέρα. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, εύχομαι να γίνει αυτό. Πραγματικά δεν χρειαζόμαστε. Μακάρι. Είναι ακατανόητα αυτά τα πράγματα. Μακάρι, πραγματικά για μια κοινωνία. Άλλη μόνο. Το εύχομαι. Την ώρα που όλοι θέλουμε να είναι καθαροί, οι δήμοι μας, καθαροί, η γειτονιά μας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται αυτά. Έτσι. Τώρα. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα θα έχετε μπει κι εσείς στην λογική της συζήτησης, στο τρυπάκι αυτό της συζήτησης που έχει ανοίξει με την τοποθέτηση του Σταυρού πάνω στο Μαύρο Βουνό από μια ομάδα ανθρώπων της περιοχής σας εκεί. Είχαμε χθες και τον φίλο μας τον Σάκη, τον Αθανασίου, μας ξέφρασε έτσι όλο το, και μας εξήγησε όλη την φιλοσοφία γιατί έχει γίνει αυτό, από ποιους έχει γίνει και τι σκοπό έχουν. Βέβαια είναι κάτι το οποίο προξένησε ήδη τις αντιδράσεις, μάλιστα από την πρώτη θα λέγαμε ώρα. Από την πρώτη... υπάρχουν και κάποια μηνύματα όμως, υπάρχουν και κάποιες απόψεις και γι' αυτό θέλαμε και θα το προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή. Ένα παράδειγμα από αυτό που σας λέω είναι η ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Σάκης Καρανικολόπουλος, ο οποίος είναι βεβαίως, θα θυμάστε, δημοτικός σύμβουλος, απλά δημοτικός, επικεφαλής των ενδήμων. Γενικώς είναι πολύ δραστηριοποιημένος στα κοινά και ανήρθει στο εξής. Τυχερούλιδες οι κάτοικοι των Μανιάκων. Νομίζω με αυτή την κίνηση καβατζώσανε θεία ευλογία, τουλάχιστον μέχρι να καεί η λάμπα του Σταυρού. Αν γράψετε και το 60% των κατοίκων αμήν κάτω από κάθε φωτογραφία του που θα ανεβαίνει στο Facebook, ο μεγαλοδύναμος και πανταχού παρόντας θα σας προσφέρει ακόμη 2 μήνες δωρεάν θεία ευλογία για όλο το χωριό. Πολύ καλή ευκαιρία, μην τη χάσετε. Είναι ένα πολύ καυστικό κείμενο που ίσως να αγγίζει και κάποιες ευαίσθητες θρησκευτικές χορδές κάποιων ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Φύγει. Θέλουμε πάρα πολύ όμως να μιλήσουμε με τον κύριο Καρανικολόπουλο για να δούμε γιατί έχει γράψει ένα τόσο πολύ καυστικό, πολύ καυστικό θα έλεγα, που είναι, δεν είναι κάπου στα όρια, επαναλαμβάνω, και έχω διαβάσει και κάποια άλλα αντίστοιχα μηνύματα. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Πανταζή, σαν πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μανιάκων? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, η αλήθεια είναι ότι από προχθές που έχει σηκωθεί ο Σταυρός, που τοποθετήθηκε. Για τον οποίο διευκρινίστε μας λίγο, γνωρίζατε? Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζα κάτι, όχι. Μάλιστα. Εγώ το έμαθα, εγώ τον είδα την ώρα που το τοποθέτησαν. Mm. Ναι, και το μάθαμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, έβλεπα κάποιες προσπάθειες από την ομάδα των νέων που κάτι ετοίμαζαν, έβαφαν. Ναι. Σε ένα σημείο του χωριού, αλλά δεν είχα κάποια επίσημη, κάποιο επίσημο έγγραφο ή κάποιο τηλέφωνο. Το είπαν και οι ίδιοι, δεν το ήξερε κανείς, μόνο εμείς. Έτσι ακριβώς. Έγινε αφαίρετα, όπως το χαρακτήριζε και ο φίλος Μωσάκη. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτή την κίνηση, σαν πρόεδρος τοπικής κοινότητας, τη χαιρετίζω και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα θα υπήρξαν αντιδράσεις και θα υπάρχουν. Βλέπετε ότι δεν έχουμε όλοι τα ίδια πιστεύω. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτό που θέλει, χωρίς όμως να θίγει τα πιστεύω του άλλου. Εσείς πιστεύετε τέτοια είδους μηνύματα, διάβασε ένα ενδεικτικά, θίγουν ή είναι εντάξει η άποψη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα καυστικό μήνυμα, όπως και το είπατε και εσείς ο ίδιος. Αγγίζει τα όρια το να θίξει κάποιον στην προκειμένη φάση που πιστεύει στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σταυρό. Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω για ποιο λόγο γράφτηκε αυτό το κείμενο ή αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, κάποια κόντρα, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Σίγουρα τις επόμενες ημέρες... Από ό,τι θυμάμαι, επειδή ήταν και μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Αθανασίου μάλιστα, να πω ότι μετά το μήνυμα του κυρίου Καρανικολόπουλου έγραψε και νέο μήνυμα και ο ίδιος στο Facebook, που επίσης είναι...
Θα ήθελα λίγο να το διαβάσω και αυτό, λίγο να το βρω και αυτό στο Facebook, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, ναι. Γιατί απάντησε και ο κύριος Αθανασίος αυτό, κατευθείαν. Να το δω λίγο στο Facebook του Σάκη. Λέει, καλά θα κάνουν μερικοί συμπολίτες μας. Το διαβάζω και θεωρώ ότι είναι απάντηση στο μήνυμα του κύριου Καρανικόλοπλου. Καλό θα κάνουν μερικοί συμπολίτες μας που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο να μην ασχολούνται με την πίστη και τις παραδόσεις άλλων συμπολιτών που προσπαθούν να εκφράσουν την πίστη τους έμπρακτα. Τα πολιτικά τους πιστεύω ας τα εκφράσουν με άλλον τρόπο και όχι προσβάλλοντας ένα ολόκληρο χωριό με πολιτικάντικους και κατηνίστικους λόγους. Ας γράψουν κανένα ποίημα κοιτώντας το φεγγάρι ή τον ορίζοντας τα χαμένα. Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Άρχοντα Χριστό, δικαίωμά τους, ας μην ασχολούνται με τους άλλους. Καταλαβαίνω, είναι απάντηση στον κύριο Καρανικόλοπλου. Είναι ακριβώς φωτογραφία αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη κόντρα όλο αυτό. Και επαναλαμβάνω, εμείς για να είμαστε δικαίοι, ψάχνουμε και τον κύριο Καρανικόλοπλου. Σωστά, σωστά. Να μας πει και ο ίδιος την άποψή του. Εντάξει. Τώρα με ένα κείμενο στο Facebook δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί. Αν δεν μας πει και ο ίδιος την άποψή του, αυτό που υποστηρίζει, για ποιο λόγο το έγραψε, δεν μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς. Πάντως ο Σταυρός είναι το σύμβολο της πίστης μας. Για μένα ορθώς και έγινε αυτή η κίνηση, άσχετα αν έγινε με αυθαίρετο τρόπο. Τώρα από εδώ και πέρα γνωρίζουμε τις αντιδράσεις. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές και εμένα με έχουν πάρει αρκετά τηλέφωνα από χθες. Που σας λένε τι? Οι περισσότεροι μου δίνουν συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση, αλλά με πήραν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε θέση δύσκολη, να το πω. Αντέδρασαν για αυτή την κίνηση, τους πείραξε δηλαδή η τοποθέτηση του Σταυρού. Ναι. Ναι, έρχεται και ένα μήνυμα τώρα που λέει ότι με την τοποθέτηση εκεί δεν θίγει και εμάς τους αθέους, λέει ακριβώς το μήνυμα. Δηλαδή, ακριβώς. Ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη, επαναλαμβάνω, αλλά είναι δύσκολο και πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί ο Σταυρός δεν κάνει κακό, κάνει καλό. Από εκεί και μετά, αν πρέπει να προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο, αν πρέπει να τοποθετείται σε κορυφές. Χθες τοποθετήθηκε ένας πολύ ψηλός αντίστοιχος Σταυρός και στον Εύρο. Στον Εύρο, ναι, το είδα. Το είδατε, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό ή όχι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Ακούστηκαν χθες στην εκπομπή μας, κύριε Πανταζή, και άλλα πράγματα. Αν είχε άδεια που τοποθετήθηκε εκεί, ποιος θα πληρώνει το ρεύμα, όλα αυτά. Αν σας ζητηθεί και σαν δημοτική αρχή, γιατί είστε μέλος δημοτικής αρχής, να απομακρυνθεί ο Σταυρός, είστε αποφασισμένος να τον υπερασπιστείτε και να τον κρατήσετε εκεί? Εγώ θα πράξω τα νόμιμα, δηλαδή εννοώντας ότι από τη στιγμή που θα γίνει νομότυπα το θέμα και θα πάρει την ειδική άδεια που χρειάζεται, γιατί από ό,τι είπε και ο Σάκης, θέλει να οριοθετηθεί και να βγει μια νόμιμη άδεια για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Εγώ θα τον υπερασπιστώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα το διευκρίνησαν χθες, θα το πληρώνουμε εμείς που στήσαμε τον Σταυρό. Βεβαίως, αυτό είναι προς τιμή τους. Και από ό,τι άκουσα και από τη συνέντευξη το φίλο μου το Σάκη, είπε ότι είναι σαν να καίνε δύο λάμπες. Ναι, τόσο και είναι. Εντάξει. Οπότε δεν είναι και σίγουρα, η κατανάλωση, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο τώρα θα ταλανίσει λίγο για την περιοχή. Ναι. Θα έχουμε να ασχολούμαστε λίγο αυτό το διάστημα. Σίγουρα κάποιοι θα διστούν, θα υπάρξουν παρεξηγήσεις. Θέλω να πιστεύω πως θα σταματήσει εδώ. Τα περισσότερα μηνύματα είναι θετικά. Όλος ο κόσμος. Το παρατηρούμε και εμείς. Έχουμε ή πολύ θερμά μηνύματα ή πολύ αντίθετα μηνύματα. Δεν έχουμε κάτι, θα λέγαμε. Εκτός το ότι. Ένα μήνυμα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως πιο ουδέτερο, είναι αυτό που έρχεται και λέει ότι αν μπορεί ο καθένας να στείλει ό,τι θέλει, όπου θέλει, και αυτό είναι, ας πούμε, ένας προβληματισμός. Δηλαδή αύριο ένας μεθάνος, ξέρω, μπορεί να στήσει καμιά μισέλινο εδώ πάνω, ας πούμε. Έτσι, είναι μια είναι και αυτό και ένα θέμα, ναι. Έτσι ακριβώς. Το μόνο ατόπιμα, δηλαδή, που μπορώ να πω εγώ στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι δεν ενημερώθηκαν οι τοπικές αρχές. Ναι. Από εκεί και πέρα σας είπα, είμαι υπέρ αυτής της κίνησης. Εντάξει, απλά να γινόταν με τον νόμιμο τρόπο. Απλά από ό,τι μου είπε και ο Σάκης, ότι ο κύριος Μητροπολίτης προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στον Άγιο Αθανάσιο με νόμιμο τρόπο, ναι, και δεν το κατάφερε ποτέ, δεν τον άφησαν. Ίσως γι' αυτό και έγινε αυθαίρετη κίνηση. Ναι.
Για τις κεραίες έχουν βγάλει άδεια, λέει εδώ το μήνυμα. Οι κεραίες εκεί είναι, τουλάχιστον αυτές που ξέρω εγώ, αδειοδοτημένες. Είναι αδειοδοτημένες, ναι. Αυτό το ξέρω σίγουρα, γιατί είμαι και εγώ εκεί πάνω. Και χωρίς την απαιτούμενη άδεια δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί πάνω. Έτσι ακριβώς. Τώρα, από εκεί και μετά, μας λέει εδώ άλλο μήνυμα. Είμαστε κοσμικό κράτος. Βλέπετε, υπάρχουν και τέτοιου είδους ερωτήσεις. Δηλαδή, τονίζεται και ο θρησκευτικός χαρακτήρας ενός κράτους μέσα από αυτό μιας τοπικής κοινωνίας παραπάνω από όσο ίσως να χρειάζεται. Δεν ξέρω. Τι θα μπορούσατε να πείτε πάνω σε αυτό. Τώρα, σίγουρα, τώρα ίσως να θέλουν να δείξουν αυτή την κίνηση ότι είμαστε λίγο παραπάνω χριστιανοί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί το πάμε, ναι. Ναι, ίσως γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, ο καθένας έχει τα πιστεύω του και τα εκφράζει με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει και επιθυμεί να το δείχνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω κύριε Νατσούλη, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές απόψεις, ακραίες, όπως και είδατε και βλέπουμε. Σίγουρα θα πάσουν και αυτοί που θα πούνε όχι μωρέ δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Και υπάρχουν εδώ μηνύματα που λένε έλεος. Τώρα για ποια πλευρά δεν το καταλαβαίνω ακριβώς όμως. Ο Παναγιώτης που μας λέει εδώ θα αρρωστήσουμε, έλεος δηλαδή. Είναι για άλλο θέμα όμως. Ο Παναγιώτης το στέλνει, συγγνώμη. Γενικώς υπάρχουν, ναι. Ο Ανίστης στέλνει μήνυμα επίσης. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, ο Κωνσταντίνος, πάρα πολλοί κόσμος στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει όντως με αυτό το θέμα, πραγματικά. Βεβαίως. Τις επόμενες ημέρες... Δεν ξέρω αν θα έρθει κύριε Πανταζή και στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τώρα αυτή η ιστορία. Πιστεύω πως ναι, δηλαδή αν θα πάει να γίνει νομότυπο... Η κανονική αδειοδότηση πρέπει να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια. Ωραία. Όπως πέρασε και το θέμα με τις κεραίες. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είστε μαζί μας κύριε Πανταζή. Καλημέρα στο Μανιάκι μας. Να είστε μας. Καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.